κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλιος Βολουδάκης. Αγαπητοί αγροατρίες και ακροατριές χαίρετε πάντοτε. Πολλές φορές λέω αγαπητοί ακρατές και σας συμπεριλαμβάνω όλους αλλά υπάρχουν διακρίσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει εντυπώσεις και οι άνθρωποι περιμένουν να απευθυνθούμε και στους άνδρες και στις γυναίκες ξεχωριστά. Η Εκκλησία μας όχι μόνο απευθύνεται ξεχωριστά στους άνδρες και στις γυναίκες και τους αναφέρει ιδιαίτερος, αλλά αναφέρεται ξεχωριστά στο κάθε άνθρωπο γιατί πέρα από την ψυχολογία των δύο φίλων υπάρχει και η ιδιαιτερότητα κάθε προσώπου, κάθε ανθρώπου και γι' αυτό πρέπει να εξατομικεύεται η διδασκαλία όταν απευθύνεται σε έναν, έναν άνθρωπο τα άνδρα είτε γυναίκα. Βεβαίως όταν η διδασκαλία, η ομιλία, η επικοινωνία γίνεται ενώπιον πολλών ταυτόχρονα δεν είναι εύκολο να εξατομικευθεί αλλά αυτό πρέπει να το γνωρίσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες και να εξατομικεύουν οι ίδιοι ο καθένας για τον εαυτό του αυτά που ακούγονται. Έτσι θα ωφεληθούμε όλοι περισσότερο και κυρίως να μην σταθεί καθόλου σε αυτά που βλέπει ότι αφορούν άλλους, αφορούν σε γνωστούς, σε πρόσωπα οικεία. Να μην σταθούμε σε αυτό. Να σταθούμε μόνο σε αυτά που αναφέρονται σε μας να οικειοποιηθούμε τον κάθε λόγο του Θεού την κάθε αλήθεια που ακούμε να την οικειοποιηθούμε πως όταν πρόκειται για επίγειο και υλικό συμφέρον κοιτάμε πως θα αξιοποιήσουμε περισσότερο ο καθένας για τον εαυτό του την κάθε ευκαιρία και δεν κοιτάμε τι θα κάνει ο άλλος ή πώς θα, κάνει, θα κάνουμε με τον άλλον. Αλλά πώς θα αξιοποιήσω εγώ τον κόπο μου, τις προσπαθειές μου περισσότερο. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ περισσότερο και πολύ λεπτομερέστερα με τα πνευματικά θέματα. Γιατί εδώ στα πνευματικά διακυβεύεται όχι μόνο η επίγεια ζωή, αλλά η αιώνια μα Είχαμε σε προηγούμενη εκπομπή μελετώντας το βιβλίο της Εξόδου σταθεί στα φαινόμενα και στα συμπτώματα των Ισραηλιτών που κορυφώνονται στον γογισμό αλλά δεν αρκούνται στον γογισμό για να φτάσει ο άνθρωπος στον γογγισμό πρέπει να αισθανθεί μια αντιπαλότητα προς αυτόν προς τον οποίο γογγίζει. Πρέπει να εξετάσει τους λογισμούς που τον οδήγησαν σε αυτήν την αντιπαλότητα, σε αυτή την αγανάκτηση η οποία κορυφώνεται με το θυμό και εξωτερικεύεται πλέον όλη αυτή η κακή εργασία εξωτερικεύεται και γίνεται αντιληπτή σε όλους εδώ λοιπόν είχαμε δει σε προηγούμενη εκπομπή το πως παρά τις αλεπάλληλες ευεργεσίες του Θεού οι Ισραηλίτες στην πρώτη δυσκολία εγώγγισαν και είδαμε επίσης και πως και ο Μωυσής και ο Αρών και κυρίως ο Θεός πως καρτερικά τους αντιμετωπίζει δεν τους καταγεραυνώνει δεν αδιαφορεί για την επί 400 χρόνια δουλεία τους για τη σκληρή ζωή που είχαν ζήσει αλλά τους διορθώνει, εξακολουθεί να τους διορθώνει αλλά δυστυχώς αυτοί εξακολουθούν να αγωνίζουν και πρέπει να ξέρουμε ότι με το γογισμό δεν ελαφρώνουμε την κατάστασή μας, τη χειροτερεύουμε, την επιδεινώνουμε και δυστυχώς χάνουμε και τους κόπους που έχουμε καταβάλει. Χρειάζεται λοιπόν μία φιλοσοφία, χρειάζεται μία σύνεση, χρειάζεται μία σωστή σκέψη και να πούμε Καλά εγώ κοπίασα, έφτασα σε αυτό το σημείο. Τώρα με το γογγισμό θα ξεκουραστώ, θα απαλλαγώ από τη δυσκολία. Όχι. Γιατί να χάσω λοιπόν όλο αυτό τον κόπο που έχω κάνει. Βέβαια ο διάβολος βρίσκει προφάσεις, μας βάζει λογισμούς εναντίον άλλων, να αιτιόμεθα τους άλλους, αλλά δεν καθόμαστε να δούμε με ψυχραιμία το γιατί να αιτιώμε τον άλλον γιατί τον εμπιστεύθηκα γιατί προτίμησα την άποψή του από τη δική μου άρα λοιπόν η επιλογή που έγινε είναι από μένα δεν βρέθηκε ο άλλος να μου επιβάλλει κάποια άποψη μου είπε τη γνώμη του και επειδή εγώ συνηθίζω να ξαπλώνω και να ακούω το ενός και του άλλου τη γνώμη και το μόνο που ξέρω είναι να αγωγίζω αν στο τέλος αυτή η γνώμη φανεί ότι δεν ήταν η σωστή όμως αυτό ο τρόπος είναι τελείως ξένος προς τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσει αυτός που ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του για την αιώνια ζωή του. Οι Ισραηλίτες ακολούθησαν τον Μωυσή με τη θέλησή τους. Είπε ποιος θέλει, εμεί θα φύγουμε. Κάποιοι ήσαν που αποφάσαν να φύγουν. Ο Μωυσής βέβαια δεν το αποφάσισε μόνος του, αλλά πήρε εντολή οδηγίες από το Θεό μας, γιατί μιλούσε απευθείας με το Θεό. Ωστόσο δεν τους το επέβαλε αυτό. Τους είπε ότι ήρθε η ώρα να ελευθερωθούμε και να πορευθούμε στη γη της Επαγγελίας που ρέει μέλι και γάλα. Ήσαν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να αποφασίσουν και αποφάσισαν. Και ωστόσο με τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν ο γογισμός ήταν το πρώτο δείγμα τη συμπεριφορά τους. Ο Θεός τους έδειξε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Τους έδειξε με χίλιους δύο τρόπους πώς έγινε η οριστική τους απαλλαγή από τους Αιγυπτίους. Πώς γλύκανε το νερό της Μεράς. Πώς εκεί στην Ελήμ που είχαν φτάσει δεν υπήρχε νερό και τους έδωσε 12 πηγές υδάτων και 70 στελέχη φινίκων και στρατοπέδευσαν εκεί πέρα και τώρα απήραν εξελίμ γιατί έπρεπε να προχωρήσουν, έπρεπε να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Δεν θα καθόταν να ζήσουν χρόνια σε κάθε περιοχή και ήλθωσαν πάσα συναγωγή Ισραήλ στην την έρημον Συν ο εστίν αναμέσων ελίμ και αναμέσων συνά τη δε πέντε και δεκάτη μέρα το μηνή το δευτέρο εξελιλιθώ αυτών αυτόν εκ Αιγύπτου διεχόγγιζε πάσα συναγωγή Ισραήλ επί Μωυσή και Άρων εκεί λοιπόν που ανεχόρσαν από την Ελίμ και ήλθαν στην έρημο Σιν προς το Σινά Δεκαπέντε μέρες είχαν φύγει από την Αίγυπτο και όλο το πλήθος των Ισραηλιτών εγώ κατά του Μωυσέως και του Αρών και είπαν προς αυτούς οι Ισραήλ «Όθελο να πεθάνω πληγέντε πληγέντες υποκυρίου εν γη Αιγύπτο όταν εκαθίσαμεν επί των Λεβίτων των γρεών και εις άρτους εις πλησμονή ότι εξηγάγεται η μάση στην έρημο ταυτη αποκτήνε πάσαν την συναγωγή τ' αυτήν εν λοιμώ. Ακούτε, δηλαδή όσο διαρκούν τα θαύματα του Θεού, διαρκεί και η πίστης. Μόλις σταματούν και αρχίζει, εμφανίζεται μία δυσκολία, πάει, εγκαταλείπουν το Θεό μας και προχωρούν στα θελήματά τους. Έτσι γίνεται και με τους ανθρώπους αγαπητοί μου και με τις σχέσεις των ανθρώπων και με τα ανδρόγυνα και με τις οικογένειες και με τις φιλίες και με τις συνεργασίες. Μόλις παρουσιαστεί μία δυσκολία αμέσως ο ένας επιτίθεται εναντίον του άλλου. Και όπως σας είπα δεν τους υπεχρέωσε κανείς να ακολουθήσουν τον Μωυσή και τον Άρων. Τους ακολούθησαν και τους αμφισβητούν σε κάθε βήμα. Έπρεπε λέει, ήταν προτιμότερο δηλαδή, να μας έφρισκε ο θάνατος στην Αίγυπτο, όταν καθόμαστε κοντά στα καζάνια, τα οποία ήταν γεμάτα από κρέατα και τρώγαμε ψωμί μέχρι να χορτάσουμε παρά να κάνουμε αυτό να ακολουθήσουμε εσάς που μας βγάλατε σε αυτή την έρημο για να σκοτώσετε όλο το πλήθος των Ισραηλιτών. Ακούτε, αυτή είναι η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι τελείως ανεύθυνοι. Δεν αναγνωρίζουν καμιά προσωπική ευθύνη αλλά αποδίδουν την κάθε ευθύνη στον κάθε ένα, αυτοί δε πάντοτε έχουν δίκιο. Και αφού έχουν πάντοτε δίκιο, δε σκέπτονται κάτι απλό. Γιατί ακολουθήσαμε αυτούς, άρα κάναμε λάθος. Πώς έχουμε πάντοτε δίκιο, αφού αιτιόμεθα άλλους για αυτό που έγινε. Γιατί τους ακολουθήσαμε. Γιατί δεν χαράξαμε μια δική μας πορεία να έχουμε μέχρι τέλους την προσωπική ευθύνη για την πορεία αυτή. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, «Ιδού εγώ ήω ημίν εκ του ουρανού και εξελεύσε το λαός και συλλέξουσι το τη ημέρα η ημέραν όπως πειράσω αυτούς υπορεύσονται τον νόμο μου Ιού». Μίλησα αμέσως ο Κύριος προς τον Μωυσή, ανεξήκακος, φιλάνθρωπος, απτόητος ο Θεός μας, μπροστά στην κακία μας, αντιτάσει το πέλαγος της ευσπλαχνίας Του. Μας συγκλονίζει, μας κάνει να ντρεπόμαστε συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν εντρεπόμεθα σωστά να εντροχιαστούμε οι εκτροχιασμένοι να εντροχιαστούμε στην τροχιά που μας οδηγεί στον ουρανό, στον παράδεισο, στην συμπεριφορά και στο ήθος του Χριστού μας. Τρώγανε κρέατα μέχρι χορτασμού, τα κρεμμύδια τρώγανε από τα κρέατα, από τα φαγητά που είχαν σαν στιφάδο κρεμμύδια, τρώγαν τα κρεμμύδια τρώγανε ψωμί και λίγα πράγματα από τα τρόφιμα ελάχιστα τίποτα δε περιουσιακό στοιχείο δεν είχαν μέχρι που υποχρέωσε ο Θεός τους Αιγυπτίους και φεύγοντας οι Ιδρελίτε τους γέμισαν με πολύτιμα δώρα χωρίς να το θέλουν μεν αλλά ήταν δίκαιο αυτό διότι είχαν ερχαστεί τόσα χρόνια χωρίς να πάρουν μισθό και ο Θεός μας βλέπει βλέπει και δεν αφήνει την αδικία να επικρατήσει τώρα λοιπόν λέει στο Μωυσή εδώ ηθω εγώ η ο ημίν αρτους εκ τουρανού του θα βρέξω δηλαδή όπως λέμε η ετός είναι η βροχή η ο άρτους εκ του ουρανού, θα βρέξω ψωμιά από τον ουρανό και θα εξέλθει ο λαός και θα συλλέγει κάθε μέρα αυτό που της χρειάζεται, την ποσότητα που χρειάζεται. Όπως μας είπε ο Χριστός μας αργότερα των άρτων των επιούσιων, δώση μην σήμερα. δώσε μας αυτά που μας χρειάζονται σήμερα. Όχι να συλλέξουμε σε αποθήκες. Να μαζέψουμε τι θα γίνει όταν υπάρχουν οι δύσκολες μέρες. Τώρα λοιπόν θα βγει ο λαός και θα μαζεύει αυτό που χρειάζεται κάθε μέρα. Και θα τους δοκιμάσω εγώ λέει εάν πορεύονται όπως πρέπει ή ακολουθούν τα δικά τους θελήματα. Και έστεν τη μέρα τη έκτη και ετοιμάσουσιν ο, ο αν εις ενέγκωσι και έστε διπλούν ο εάν συναγάγωσι το καθημέραν η ημέραν. Κατά την έκτη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, θα προμηθευτούν περισσότερες ποσότητες γιατί η μέρα του Σαββάτου ήταν ιερή κατά εντορθή και επιταγή του Θεού μας. Θα παίρνουν λοιπόν την ημέρα την Παρασκευή διπλή ποσότητα για να μπορούν να έχουν και να συντηρηθούν και το Σάββατο που ήταν αρχία. Βλέπετε πως ο Θεός σέβεται τις οδηγίες και τις εντολές που έχει δώσει ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες. Και εμεί πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να αθετούμε τις εντολές του Θεού μας όταν έχουμε δυσμενείς συνθήκες αλλά πρέπει να τηρούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην χαθεί από μέσα μας η ευσέβεια που σημαίνει να μην χαθεί από μέσα μας η βεβαιότητα ότι και η υγεία μας και η ζωή μας δεν θα εξαρτηθούν από τις προσπάθειες, από τη φαρμακευτική αγωγή. Καλά όλα αυτά χρειάζονται για να μας ταπεινώνουν και για να δίνουν και τη δυνατότητα και στους ιατρούς και στους φαρμακοποιούς και στον καθένα που σχετίζεται με την υγεία να εργαστεί και να πάρει το μισθό το πνευματικό να διακονίσει το λαό του Θεού είναι άλλο λοιπόν να δεχόμεθα την προσφορά της επιστήμης και άλλο είναι να πιστεύουμε ότι η τελεσφόρηση της, των οδηγιών της επιστήμης θα εξαρτηθεί από την επιστήμη και όχι από το Θεό διότι το βλέπουμε στην πράξη πολλές φορές τα ίδια φάρμακα, οι ίδιοι γιατροί, η ίδια αγωγή ο ένας ζει πολλά χρόνια, ο άλλος πεθαίνει αμέσω ή μετά από λίγο Άρα λοιπόν, τι λέει δύναται να προσθέσει, να προσθέσει ηλικία αυτού πύχιν ένα ποιος μπορεί στο ύψος του να προσθέσει ένα πύχι Ποιος μπορεί να αλλάξει την κατάσταση παρά μόνο, ο Θεός που είναι ο Δημιουργός. Όταν λοιπόν πλεονεχτεί ο άνθρωπος χάνει την ευσέβεια, στηρίζει τη διατροφή του, την διάσωσή του, στην πρόνοια που έκαμε, στις προμήθειες που εξασφάλισε και όχι, στη χάρη και στη δύναμη του Θεού μας. Και είπε Μωυσής και Αρών προς πάσαν συναγωγήν Ιων Ισραήλ «Εσπέρας γνώσεστε ότι Κύριος εξήγαγεν εμάς εγής Αιγύπτου και πρωί όψεστε την δόξαν Κυρίου εν το εισακούσε τον χόγγισμόν ημών επί το Θεό εμείς δε τι εσμέν ότι διαγωγίζεται καθημόν ο Μωυσής και ο Αρών είπαν σε όλο το πλήθος, σε όλον τον λαό του Ισραήλ αυτή την εσπέρα θα μάθετε ότι ο Κύριος σας εξήγαγε της Αιγύπτου. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούν, έπρεπε να το καταλάβουν. Δεν χρειαζόταν να τους το πει ο Μωυσής. Δεν χρειαζόταν να το εξηγήσει ο Αρών έπρεπε μόνοι τους να το καταλάβουν. Εάν ήταν πρωτοβουλία του Μωυσέως και του Αρών να τους βγάλουν από την Αίγυπτο ήταν ένας παλικαρισμός, ήταν μια ανταρτική απόφαση που πήραν σαν να είναι αναρχικοί και δεν θέλαν να υποταχθούν στην εξουσία του Φαραώ τότε γιατί επικολούθησαν τόσα θαύματα και θα έλεγαν εάν τα θαύματα γινότανε αορίστως ότι ο Θεός προνόησε αφού βρεθήκανε αυτοί οι παράφρονες ο Μωυσής και ο Αρών να μας παρασύρουν μας λυπήθηκε ο Θεός και μας έσωσε, μας βοήθησε. Εδώ ο Θεός μιλούσε στο Μωυσή και τους προανήγγειλε ο Μωυσής το τι θα επακολουθήσει και πόσο ο Θεός θα ενεργήσει. Και γι' αυτό ακριβώς του είπε ο Θεός, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε θαύμα που έχουμε ήδη εξετάσει θα σηκώνει το χέρι σου, θα λες το λόγο, θα σηκώνει το χέρι σου ή θα σταυροειδώς θα χαράσεις το σημείο αυτό του σταυρού και τότε θα γίνεται αυτό που σου είπα. Βεβαιώθηκαν ότι διαμέσου αυτόν ενεργεί ο Θεός. Τώρα όμως τους λέει ο Μωυσής ότι θα δείτε απόψε πάλι τη δόξα του Θεού γιατί άκουσε όλο αυτό το γογγισμό. Δεν τον ακούω μόνο εγώ. Εγώ είμαι άνθρωπος και ο Αρών το ίδιο. Τι γογγίζετε σε μας; Εμείς σας βγάλαμε εμείς σα σώσαμε Εμείς θαυματουργήσαμε Δήμον ναι Θαυματουργεί ο Θεός Δήμον σα σώζει ο Θεός ναι αλλά γιατί γονγίζεται εναντίον ανθρώπων Ήτανε ανθρώπινα αυτά που έγιναν Ήτανε μέσα στις δυνατότητες και στις δικαιοδοσίες Ενός ανθρώπου να επιτευχθούν Και είπε Μωυσής εν το κύριον ημίν εσπέρας κρέα φαγήν και άρτους το πρωί εις δια το ισακούσε ακούσε κύριον των γογγισμών ημών, ον ημίς διεγογγίζεται καθημόν, ημίς δε μεν, ούγαρ καθημόν εστίν ο γογγισμός ημών αλλή κατά του Θεού τους συνετίζει πάλι ο Μωυσής. Ο Κύριος θα δείξει ποιος είναι. Την εσπέρα θα σας δώσει κρέατα να φάτε και το πρωί άρτους μέχρι να χορτάσετε εις Γιατί άκουσε ο Θεός που γογίζεται και δεν γογίσατε προς εμάς ο λογισμός σας απευθύνεται προς το Θεό. Δηλαδή είστε υφριστέ, είστε βλάσφημοι, έχετε χάσει την ευσεβιά σας. Μπορεί να την τελείτε και να τηρείτε τις διατάξεις που έχει ορίσει ο Θεός μας, αλλά δεν είστε ευσεβείς άνθρωποι. Τηρείτε το γράμμα και απέχετε πολύ οι καρδιές σας απέχουν πάρα πολύ από το Θεό μας. Γιατί γογγίζετε, τρώγατε εκεί πέρα μέχρι να χορτάσετε, το θυμάστε καλά, τώρα θα χορτάσετε όμως. Και κρέας και άρτους και τα πάντα θα σας προσφέρει ο Θεός. Είπε δε προσαρών, προς Αρών, υπον πάση συναχωγή Ισραήλ, Προσέλθετε εναντίον του Θεού Ισακίκο εγάρτον ημών Και ο Μωυσής είπε στον Αρών Να πει σε όλο το πλήθος των Ισραηλιτών Σε όλο το λαό Γιατί όπως έχουμε πει Ο Μωυσής ήταν και ισχυνόφωνος και βραδίγλωσο, Και γι' αυτό τον είχε ορίσει ο Θεός τον Αρών Τον αδερφό του Να τον βοηθήσει και να μεταφέρει σε όλο το λαό το θέλημα του Θεού που διετύπωνε στον Μωυσή. Ελάτε λέει ενώπιον του Κυρίου γιατί άκουσε το γογισμό σας. Άκουσε την κρίνια σας. Η νίκα δε λάλια αρών πάση συναγωγή ον Ισραήλ και επεστράφησαν στην έρημον και η δόξα Κυρίου όφθιεν Πόσο ενεργεί ο Θεός μας. Ενεργεία στραπηγέα, ενεργεία μέσος. Δεν μας αφήνει σε αδημονία Δεν μας αφήνει να αμαρτήσουμε ακόμη περισσότερο. Έρχεται και επεμβαίνει. Και ενώ μιλούσε ο Αρών στο πλήθος, έστρεψαν τα βλέμματά του στην έρημο γιατί εκεί φάνηκε με τύπον, με μορφή νεφέλης η δόξα του Κυρίου ώστε αμέσως ο Θεός επιβεβαίωσε αυτά τα λόγια ότι δεν είναι λόγια που έρχονται να διασκεδάσουν το γογισμό να γλιτώσουν από την κρίνια και από την οργή και και από την επιθετικότητα των Ισραηλιτών αλλά έρχεται αυτή η παρουσία του Θεού η βεβαιότητα με τη μορφή της Νεφέλης για να τους πει αυτά που σας λένε εγώ τα λέω εγώ τα επικυρώνω εγώ τα επιβεβαιώνω εγώ θα τα πραγματοποιήσω και λάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον η κουά των γονγισμών των Ιών Ισραήλ, άλυσον προς αυτούς λέγον, το προσεσπέραν έδεστε κρέα και το πρωί πληστήσεστε άρτων και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών. Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ο Θεός για να μην γίνει κάποια παρανόηση. Αυτό που σου είπα άκουσα το γογγισμό και δικαίως τους είπατε ότι άκουσα το γογγισμό γιατί δεν μου διαφεύγει τίποτε κανείς λόγος δεν μου διαφεύγει όσο και εσωτερικά να τον σκεφτεί ο άνθρωπος εγώ τον βλέπω, τον διαβάζω, τον ακούω και αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει δεν τον διαγράφω. Θα τους δώσω λοιπόν κρέατα το εσπέρας και το πρωί θα πληθούν, θα γεμίσουν από άρτους. Έγινε το δε εσπέρα και ανέβη ορτιγομήτρα και κάλυψε την παρεμβολή. Το πρωί έγινε το καταπαυωμένης της δρόσου κύκλο της παρεμβολής. Και ειδού επί πρόσωπον της ερήμου λεπτών ως κόριον λευκόν, ως πάγος επί της γης. Βράδιασε, ήρθε δηλαδή η εσπέρα το απόγευμα και ήρθαν τόσα πολλά ορτίκια, ώστε σκεπάστηκε ο ουρανός και η κατασκήνωση των Ισραηλιτών, δηλαδή ήταν σε όλη την έκταση που έμεναν, που είχαν στρατοπεδεύσει Ισραηλίτες και το πρωί μόλις έπεφτε δηλαδή η βραδινή δροσιά γύρω από, την, από τις σκηνέ από την καταφυγή την προσωρινή όσο θα διαρκούσε αυτή τους η στάση στο μέρος αυτό εμφανίστηκε στην έρημο κάτι πολύ λεπτεπίλεπτο σαν σπόρι και κάτι λευκό σαν μάγος πάνω στη στοιχή είναι η περιγραφή που κάνει του μάνα που έφρεξε εξ ουρανού ο Θεός αυτή ήταν η προσφορά του Θεού μας η προσφορά του μάνα που έπεφτε σε όλο το στρατόπεδο και με ησυχία σαν βροχή με ηρεμία όχι με χιονοθύελα με χαλάζι μεγάλο όπως παρουσιάζεται παρουσιάστηκε και παρουσιάστηκε σήμερα και με μορφή καταστροφική για να μας δείξει ο Θεός ότι είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο της ζωής μας αλλά ούτε έμοιαζε με καιρικά φαινόμενα όπως είπαμε χιόνι ή με τη χιονοθύελα το χαλάσι που πέφτει και καταστρέφει αλλά ήταν κάτι πολύ μικρό λεπτεπίλεπτο και λευκό το οποίο σοριαζόταν, έπεφτε σε ποσότητες επάνω στο, στις σκηνέ. Ήταν ένα, όπως λέει ένας Εβραίος ο φίλων, ήταν απίστευτο και εξαίσιο το θέαμα αυτό. Και αυτό το μάνα έμοιαζε με το μέλι και στη γλυκίτα και στη γεύση. Και η μυρωδιά του ήταν σαν το αραφικό κόμι. Ήταν πολύ μικρό, λεπτεπίλεπτο, αλλά είχε και μετασχηματιζόταν στον κάθε άνθρωπο σε ό,τι χρειαζόταν, ό,τι είχε ανάγκη, ό,τι του άρεσε, ό,τι επιθυμούσε, αυτή τη μορφή έπαιρνε ώστε να μην αισθάνεται ο άνθρωπος ότι κάτι του λείπει. Και γι' αυτό η Παναγία μας παρομοιάζεται με την Μαναδόχο Στάμνα αλλά και με το Μάνα το Εξωρανού, διότι στον κάθε πιστό μιλάει και τον παρηγορεί και τον διδάσκει και τον κατευθύνει με τον τρόπο που του χρειάζεται, με τον τρόπο που καταλαβαίνει με τον τρόπο που θα βοηθηθεί. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε πάλι. Οι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με την εκπομπή μας και να μας μεταφέρετε το πώς την ακούτε και πώς θα θέλατε να εξελιχθεί. Μπορείτε να τηλεφωνείτε κάθε μέρα από τη Δευτέρα στις 10 το πρωί έως την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και να εκφράζετε αυτές τις απορίες, τις σκέψεις, τις αντιρρήσεις σας, αλλά και τις προσθήκες που θέλετε να κάνετε σε αυτά τα οποία συζητούμε. Μας είναι απαραίτητες οι δικές σας παρεμβάσεις γιατί μας βοηθούν πολύ να μην αισθανόμαστε ότι προχωρούμε μόνοι μας διότι δεν έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε απευθείας απευθυνόμεθα νοερά προς εσάς και γι' αυτό δεν μπορούμε να εισπράξουμε και το πώς αποδέχεστε όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Είδαν λοιπόν αυτό το φαινόμενο να κατεβαίνει από τον ουρανό όπως και τα ορτίκια βέβαια και ρωτούσε ο καθένας το διπλανό του, το γνωστό του τι είναι αυτό δεν μπορούσαν, δεν ήξεραν, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο δεν είχε ο Θεός κάνει κάτι ανάλογο μέχρι εκείνη την ώρα και τους είπε ο Μωυσής ότι αυτός είναι ο άρτος που έδωσε ο Κύριος για να φάτε τούτο το ρήμα ο συνέταξε Κύριος, συναγάγεται από αυτού έκαστος εις τους καθήκοντας γομ ορ, κατά τα κεφαλήν, κατά ψυχών υμών, έκαστος συνδύσεις κοινής Ο καθένας σας λέει σύμφωνα με αυτά που διέταξε ο Κύριος, πρέπει να μαζεύει από αυτό την αναγκαία ποσότητα, με το μέτρο της μετρήσεως τότε το γομόρ πως λέμε το κιλό ή ο κα παλιότερα τότε ήταν το γομόρ κατά κεφαλήν δηλαδή πόσοι άνθρωποι είστε πόσους ανθρώπους έχετε πόσα παιδιά έχετε θα μαζεύετε αναλόγως ο καθένας από με τους συσκηνίους σας αυτούς που μένετε μαζί στη σκηνή. Επίησαν δε οι Ισραήλ και συνέλεξαν ο το πολύ και ο το έλατον. Και μετρήσαν δεσγομόρ γομόρ ουκ επλεώνασεν ο, ο το πολύ και ο το έλατον ουκ ηλατώνησεν. Έκαστος εις τους καθήκοντας παρέαυτο αυτό συνέλεξαν. Άρχισαν τότε πάλι οι ατασταλίες να μαζεύει ο ένας περισσότερα από όσα έπρεπε και ο άλλος που ήταν πιο συνεσταθμένος, ολιγαρχής, μάζευε λιγότερα. Αλλά όταν τα μετρούσαν ήταν ένα γομόρ και του ενός και του άλλου. Ούτε δηλαδή αυτός που ήταν πλεονέκτης συγκέντρωνε περισσότερα, ούτε και εκείνος ο οποίος ήταν συνεσταλμένος και ευγενής συνέλεξε λιγότερα καθόριζε δηλαδή το, την τελική ποσότητα ο Θεός με τη δική του την ζυγαριά ακριβία τη δικαιοσύνη. αλλά κατέγραφε όμως τις συμπεριφορές αυτές είπε δε Μωυσής προς αυτούς μην δεις καταλυπέτω από αυτού εις το πρωί και ουκ και σήκουσαν Μωυσή, αλλά κατέλειπον την έσ' αυτού εις το πρωί, και ξέζεσαι σκόλικας και πόζεσαι και πικράνθη επ' αυτής Μωυσής. Το είπε ο Μωυσής αυτό που είχε πει ο Θεός, δεν θα αφήστε περίσσεμα για την άλλη μέρα. Όμως, όπως πάντα, δεν ήσαν όλοι υπήκοοι. Δηλαδή μετά από τόσα συγκλονιστικά θαύματα πάντοτε θέλανε στο τέλος να περάσουν την πονηριά, τη συνήθεια πόσο συνυφασμένη τελικά είναι η αμαρτία με την ψυχή μας πόσο έχει συνηφανθεί; πόσο είναι ένα με την ψυχή μας όλα αυτά και τότε επενεύει ο Θεός μας και όποιος άφηνε περισσότερα και για την άλλη μέρα γιατί δεν είχαν εμπιστοσύνη ότι πάλι ο Θεός θα τους δώσει την άλλη μέρα αμέσως η ανασφάλεια τι θα γίνει όπως λέμε τι θα γίνει να γίνει πόλεμος να μαζέψουμε τρόφιμα να κάνουμε αποθήκες να κάνουμε εκείνο κάτσε βρε άνθρωποι τι θα τα κάνεις αυτά πότε θα γίνει ο πόλεμος πόσα θα τα μαζεύεις πόσες αποθήκες θα κάνεις και επιτέλους πες ότι τα μάζεψες θα πεινά η όλη η γειτονιά εκεί και εσύ τι θα κάνεις θα τα κρατάς να τα τρως συνέχεια να μην πεθάνεις οι άνθρωποι σκεφτόμαστε περίεργα ενώ πιστεύουμε την προφητεία πιστεύουμε αυτό που έχει πει ο Θεός στους ανθρώπους του ότι θα περάσουμε και δύσκολες μέρες πάμε να λύσουμε το πρόβλημα με δικούς μας τρόπους και θεωρούμε ότι είναι λογική αυτή. Πρέπει να ρωτήσουμε και εκείνους που περάσανε πολέμους με ευσέβεια πως δεν τέλειωνε το ένα κιλό αλεύρι που είχανε. Κάνανε πιτούλες, πιτούλες και θύνανε και από εδώ και από εκεί και δεν τέλειωνε ποτέ. Ο Θεός μόνο για τους Ισραηλίτες ήταν δεν είναι για μας δεν θα με ρυμνήσει, δεν θα φροντίσει θα θελήσει να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε δεν μπορείτε να γλιτώσουμε από τα τρόφιμα μπορεί να είναι γεμάτες οι αποθήκες μας και να μας φρει μια σφαίρα η οποία από το αργοστάσιο ό,τι θα γράφει το όνομά μας τι είναι αυτά, ποιες είναι αυτές οι σκέψεις που μα έχουν κατακλείσει και νομίζουμε ότι Όλα τα έχουμε προβλέψει, όλα τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε υπολογίσει και δεν θα μας ευνεδιάσει τίποτε. Επενεύει λοιπόν ο Θεός, ο Μωυσής πικράθηκε πολύ γιατί είδε την πλεονεξία και την απιστία δηλαδή, γιατί η πλεονεξία είναι απιστία. Δεν πιστεύεις ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει και βγάζανε σκουλήκια και βρωμούσαν οι τροφές αυτές παρότι προήλθαν από τον ουρανό παρότι δεν ήσαν μαγειρεμένες με τρόφιμα υλικ... αυτά γίνα είχαν ετοιμαστεί απευθείας από το Θεό δεν επηρεαζόταν από τις καιρικέ συνθήκες όμως ο Θεός θέλησε να έχουν αυτή την εξέλιξη και αυτή την κατάληξη οι τροφές αυτές σάπιζαν και βγάζαν σκουλίκια και βρωμούσαν και συνέλεξαν αυτό πρωί πρωί έκαστο στο καθήκον αυτό η νίκα δε διεθέρμενε ο ήλιος ετίκετο οι Ισραηλίτες μαζεύανε το πρωί όλο αυτό το μάνα και έκαστος ο καθένας Ισραηλίτης δηλαδή μάζευε αυτό που είχε οριστεί αυτό που το αναλογούσε η ποσότητα και όταν ανέτηλε ο ήλιος και η θερμότητά του δυνάμωνε έλιωνε αυτός ο ουράνιος άρτος έγινε το δε Τη μέρα τη έκτη συνέλεξαν τα δέοντα διπλά, δύο μόρτου ενί, εισήλθωσαν δε πάτες οι άρχοντες της συναγωγής και ανήκυλαν το Μωυσή. Όταν ήρθε η έκτη μέρα, η Παρασκευή, συνέλεξαν το διπλό για κάθε άνθρωπο, για κάθε ένα από τα μέλη της οικογενείας της κοινής και οι άρχοντες των Ισραηλιτών πήγαν και ανήγγειλαν αυτό στο Μωυσή. Είπε δε προς αυτούς, ούτου το το, το ρήμα εστίν ο ελάλησε Κύριος, σάβα τ' Αγία το Κυρίο αύριον, όσα εάν πέσετε πέσετε και όσα εάν έψετε έψετε και πάν το πλεονάζον αυτό εις αποθήκην εις το πρωί. Οι άρχοντες είπαν ότι μαζεύανε διπλό αλλά ο Μωυσής τους είπε αυτό δεν σας είπε και ο Κύριος γιατί αύριο είναι Σάββατο και η ανάπαυση θα αφιερωθεί στο Θεό, στον Κύριό μας. Όσα έχετε για να ζυμώστε, να ζυμώστε σήμερα. Και όσα θα ψήστε, θα τα ψήστε για σήμερα. Τα άλλα τα εις αποθήκες το πλεόνασμα δηλαδή αυτό ώστε την άλλη μέρα να έχετε φαγητό να μην εργαστείτε το Σάββατο και κατελείπωσαν από αυτού εις το πρωί καθώς συνέταξεν αυτής Μωυσής και ούκ επόζεσεν ο Θεός κόλληξε γένετο εν αυτό. Βλέπετε πόσο ο Θεός μιλάει με τόσο σαφή τρόπο. Μιλάει εν της πράγμαση, μιλάει με γεγονότα. Αυτό που ορίζει ο Θεός είναι το σωστό. Αυτό που απαγορεύει ο Θεός είναι κακό. Το κακό είναι κακό γιατί το απαγορεύει ο Θεός. Το καλό είναι καλό γιατί το ευλογεί ο Θεός. Δεν υπάρχει καλό αφέ αυτό. Υπάρχει καλό που ορίζει ο Θεός. Γιατί και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι αρχηγοί των κρατών οι εντεταλμένοι των κυβερνώντων να καθορίσουν το καλό, το σωστό, το ωφέλιμο όπως αυτοί θέλουν. Όμως αυτό δεν είναι καλό, διότι το καλό δεν είναι αυτός σκοπός. Καλό είναι ότι εκπορεύεται, ότι εγκρίνεται, ότι ευλογείται από το Θεό μας. Μόνο αυτό είναι καλό. Και γι' αυτό λοιπόν δεν σάπιζαν πλέον τα τρόφιμα που κρατούσαν και για την επόμενη μέρα γιατί δεν ήταν από φυλαργυρία, από πλεονεξία, από τη διάθεση αυτή να κρατήσουν για να έχουν αλλά ήταν τήρηση της εντολής του Θεού να μην βεβηλώσουν το Σάββατο να μην κάνουν δηλαδή εργασίες για να ετοιμάσουν το φαγητό το Σάββατο αλλά να είναι έτοιμο από την Παρασκευή και διατηρεί το και το Σάββατο χωρίς να σκολικιάσει, χωρίς να βρωμίσει. Πόσα στοιχεία, πόσα αποδεικτικά είχαν που έπρεπε να τους κρατήσουν τουλάχιστον για μία γενναιά. Αυτό το ένα από Όχι όλα μαζί να μην διαρκούν ούτε 15 μέρες. 15 μέρες είχαν φύγει από την Αίγυπτο και πόσοι γογγισμοί είχαν προηγηθεί. Δεν ήταν μόνο αυτός ο τελευταίος. Ορίζει ο Θεός αυτό ότι είναι κακό, είναι κακό ορίζει ο Θεός αυτό ότι είναι καλό, είναι καλό όπως οι πρωτόπλαστοι μετά την έξοδό τους από τον παράδεισο που απέκτησαν παιδιά τα παιδιά νυμφευγόταν και επανδρευόταν μεταξύ τους γιατί γέννησαν ιούς και θυγατέρας για να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος δεν υπήρχε τότε εντολή του Θεού ότι να μην νυμφεύονται και να υπανδρεύονται τα αδέρφια ή τα ξαδέρφια ή πρώτου βαθμού συγγενείς όταν πληθύνθηκαν οι άνθρωποι τότε έβαλε αυτό τον περιορισμό και την εντολή του την εσφράγισε με ασθένεια ώστε και αν δεν ακούν το λόγο του να φοβηθούν την ασθένεια και αυτό αυτή η ασθένεια υπάρχει μέχρι σήμερα και θα υπάρχει όσο υπάρχει αυτή η επίγεια ζωή. Όταν έρχονται σε σαρκική σχέση αδέρφια, πρώτα ξαδέρφια και πρώτου βαθμού ή μικρού βαθμού συγγενείς σε γάμο, θα επακολουθεί η ασθένεια της αιμοφιλίας. Αυτά όλα δεν τα βλέπουμε δεν είναι ναι, η σφραγίδα του Θεού που δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας και έδωσε την εντολή αυτή ο Θεός όχι από αρχής γιατί έπρεπε να προαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος αφού έπεσε από τον Παράδεισο ακολουθήθηκε η μεταπτωτική διαδικασία της διαιωνίσεως του ανθρωπίνου γένους έπρεπε να αφήσει ο Θεός να γίνει ένας επαρκής αριθμός ανθρώπων. Όταν ο αριθμός αυτός ήταν επαρκής έβαλε αυτή την εντολή και πλέον δεν μπορούσαν να γίνουν τέτοιοι γάμοι γιατί ο Θεός ήθελε να μείνει επί της γης και μία ομάδα ανθρώπων σε κάθε οικογένεια που να θυμίσει την παραδεισένια ζωή όπου δεν υπάρχουν εκεί οι σαρκικές σχέσεις οι γονεί με τα παιδιά τα αδέρφια, τα ξαδέρφια μεταξύ τους να είναι μια κοινωνία πνευματική να υπάρχει μια εικόνα της πνευματικής σχέσεως και όχι να είναι όπως όλοι οι άνθρωποι να είναι και αυτοί οι συγγενείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μωυσής τους διαβεβαίωσε και τους άρχοντες ότι αυτό είναι καλό που έκαμαν γιατί τους είχα ήδη πει ότι ο Θεός θέλει την Παρασκευή να κρατήσουν διπλή μερίδα φαγητό και για την επομένη. Και κατελείπωσαν από αυτού εις το πρωί καθώς συνέταξε ναυτής Μωυσής και ουκ επόζεσαι λοιπόν ουθές κόλληξε γένετο εν αυτό. Είπε δε μου εσείς φάγετε σήμερον, έστι σάββατα σήμερον το Κυρίο, ουκ βρεθήσετε εν το πεδίο, δεν θα βρείτε στην πεδιάδα άρτο, θα φάτε από αυτόν που έχετε από χθε. ούτε θα συλλέξετε τίποτε. Έξι μέρα συλλέξετε, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα, ότι ουκέστε εν αυτή δεν θα υπάρχει δηλαδή εργασία κατά την ημέρα αυτή έγινε το μέρα τη ημέρα τη εβδόμη εξήλθωσαν την έσεκ του λαού συλλέξε και ούχα έβρον να οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς θέλουν να παρανομούν βγήκανε την εβδόμη μέρα κάτσε άνθρωποι είδες τόσα θαύματα δεν φοβάσαι δεν εντυπωσιάστηκε, δεν είδε τη δόξα του Θεού καθαρά. Πώ πα, τι θράσος είναι αυτό, τι αφροσύνη είναι αυτή, τίποτα δεν σκέφτεσαι. Και βγήκαν λοιπόν να συλλέξουν, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Είπε δε κύριο προ Μωησίν, Εωστίνο, ουφούλεστε ει τα σεντολά μου και των νόμων μου είπε στο Μωυσή για να το μεταφέρει. Μέχρι ποιο σημείο θα φτάσετε που θα παραβαίνετε τις εντολές και δεν θα ακούτε τον νόμο μου. Αλλά επ' αυτού θα πούμε συνθεώ σε επόμενη εκπομπή διότι η ώρα μας παρήλθε, είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, αρκεί μόνο ο υπόλοιπος χρόνος για να ευχαριστήσω την Φίβη Κωνσταντέλου, που απαντά, προθυμεί στα τηλεφωνήματά σας και να ευχαριστήσω και όλους σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες που με συντροφεύσατε και σήμερα σε αυτήν την πνευματική μοναχική πορεία. Να είστε όλοι και όλες πάντοτε καλά. κοιτάζοντα τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.